Ε, να δούμε τώρα τις εξελίξεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για να αρχίσουμε όμως με το ΠΑΣΟΚ καθώς έχω εδώ μαζί μου το Γιάννη Ανιφαντή. Γιάννη. Ναι. Εχμηρή ναι. ανακοίνωση από τον κύριο Καστανίδη. Ναι, και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, mm -hmm. από τον κύκλο του uh, Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζουν ότι επέλεξε να κρατήσει την έδρα τη uh, Α Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει ο ίδιο την παρουσία του Πασόκ uh, mm -hmm. στην Μακεδονία. Mm -hmm. ε, δεν επέλεξε, όπω λένε, τι άλλε δύο έδρε, καθώ εκεί εκλέχθηκαν νέα πρόσωπα mm -hmm. και το κόμμα θέλει να στηρίξει ε, αυτή την δυναμική των νέων προσώπων. Δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό πρόβλημα με τον κύριο Καστανίδη. Ενώ τονίζουν ότι στι δεύτερε εκλογέ υπάρχει περίπτωση ο κύριο Ανδρουλάκη να αλλάξει την έδρα που α, επέλεξε. Ωστόσο, όπω είναι και εσύ, υπήρξε μια δεικτική δήλωση από τον κύριο Καστανίδη, ο οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει ο πρόεδρο του Πασόκ με ενημέρωσε για την απόφασή mm -hmm. του να καταλάβει ο ίδιο την έδρα τη παράταξη στην Α Θεσσαλονίκη την ίδια ακριβώ ώρα που ενημέρωνε επισήμω και τον τύπο. Δεν αξιώνω κανόνε διοντολογία σε μια εποχή έκπτωση τη πολιτική. Ο κύριο Ανδρουλάκη εκτίμησε, έκρινε και αποφάσισε μόνο όπω άλλωστε δικαιούται. Η προσωπική προσβολή δεν κάμπτει την υποχρέωσή μου να να δώσω μέχρι τέλου τον αγώνα για την ενίσχυση τη δημοκρατική παράταξη. Αρκετά έχμηρη ήταν η ανακοίνωση αυτή.